Γεια σας, λέγομαι Μιχαλάκης Κωνσταντίνος και θα σας παρουσιάσω την εργασία Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Συμβουλευτική. Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο της δεύτερης μέσω αυτού που ονομάζεται διαπολιτισμική συμβουλευτική. Θα επικεντρωθούμε στην έννοια της πολυπολιτισμικότητας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αναφερόμενα αναλυτικά στις βασικές αρχές που τη διέπουν καθώς και στους σκοπούς στους οποίους εξυπηρετεί. Θα παραθέσουμε επιπλέον τις πρακτικές εφαρμογές τις οποίες η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να έχει σε επίπεδο σχολικής πραγματικότητας, με ειδικότερη αναφορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε την έννοια της συμβουλευτικής και θα ερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η διαπολιτισμική εκπαίδευση υλοποιείται μέσω αυτής. Ειδικότερη έμφαση θα δοθεί στις δεξιότητες που ο λεγόμενος σύμβουλος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οφείλει να έχει προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο έργο που καλείται να φέρει εις πέρας στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πολυπολιτισμικότητα. Σύμφωνα με την UNESCO το 2001, η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, που είναι απαραίτητο για τον ανθρώπινο είδος, όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση, αποδίδεται με τον όρο πολυπολιτισμικότητα. Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα γίνεται αναφορά στη συνύπαρξη σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή πολλαπλών διαφορετικών πολιτισμών, η οποία στηρίζεται σε εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές. Τα εκφραστικά μέσα της συγκεκριμένης πολιτισμικής διαφορετικότητας είναι τα συστήματα αξιών, τα πρότυπα ζωής και διαβίωσης, η οργάνωση της κοινωνίας και η συμπεριφορά, ο ενδυματολογικός κώδικας, η τέχνη και η λογοτεχνία, καθώς και η αντίληψη για τον κόσμο και οι στάσεις απέναντι σε φιλοσοφικά υπαρξιακά θέματα. Οι πιο βασικές αιτίες της δημιουργίας του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι τα μεγάλα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα διάφορων χωρών, τα οποία εντείνονται συνεχώς με αποτέλεσμα τη μετανάστευση του πληθυσμού σε άλλους τόπους για εξεύρεση καλύτερων συνθήκων διαβίωσης, οι πολιτικές διώξεις από απόλυτα αυταρχικά καθεστώτα τα οποία ήθελαν να διώξουν τους ιδεολογικά αντίθετους πολιτικούς αντιπάλους τους, η αβέβαιη και ζωφερή κατάσταση, καθώς και το αβέβαιο μέλλον που δημιουργούνταν λόγω εμφυλίων πολέμων και πολεμικών σειράξεων, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων από πολιταρχικά καθεστώτα, η έλλειψη ευκαιριών και η υποβαθμισμένη εκπαίδευση, τα οποία διασφαλίζουν μια ποιοτική ζωή, η οποία όμως δεν σχετίζεται μόνο με την επιβίωση. Η ευμάρεια και η πρόοδος μιας χώρας, τα οποία αποτελούν θέλγιστρα και κίνητρα για αυτούς που μεταναστεύουν, καθώς πιστεύουν ότι σε αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν και να εξελιχθούν κοινωνικά. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, όρος αναφορά και βασικές αρχές. Όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια περιεκτική έννοια με την οποία μπορούν να περιγράψουμε μια μεγάλη ποικιλία σχολικών πρακτικών, περιγραμμάτων και υλικών στα οποία ο σχεδιασμός τους έχει σαν στόχο να παρέχει βοήθεια σε παιδιά διαφορετικών ομάδων, έτσι ώστε να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν υπάρχει μόνο ένα συγκεκριμένο και κοινά αποδεικτό μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλές θεωρητικές αναλύσεις για τις οποίες και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της. Αυτό είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να δοθεί ένας καθολικά αποδεκτός και σύντομος ορισμός της. Σύμφωνα με τον Νταμανάκη του 2000, η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από τις εξής βασικές αρχές αξιώματα. Το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, το οποίο στηρίζεται στην παραδοχή της τεχνολογίας περί εξυπηρέτησης από τους πολιτισμούς των ιδιαίτερων αναγκών των ομάδων, οι οποίοι τους έχουν αναπτύξει και έτσι θεωρούνται ισότιμοι και όχι κάτι άλλο. Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Είναι άτομα τα οποία φέρνουν ένα μορφωτικό επίπεδο, γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα και δεν αποτελούν άγραφους πίνακες όταν εισέρχονται στο κυρίαρχο σχολείο. Έτσι το σχολείο θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το υπόβαθρο με σκοπό να διασφαλίσει ομαλά η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και η μάθηση. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όσους σε θέματα εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι μειονότητες να μην μπουν στο περιθώριο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ισότητα
σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ο κύριος σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι μέσω γνωριμίας και κατανόησης άλλων πολιτισμών οι μαθητές να γνωρίζουν καλύτερα το δικό τους πολιτισμό και να επιδείξουν αλληλοσεβασμό. Επίσης, να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές της κυρίαρχης ομάδας να αποκτήσουν εναλλακτικές πολιτισμικές και εθνικές επιλογές. Επιπλέον, μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης του δικού τους πολιτισμού με τον πολιτισμό της κυρίαρχης ομάδας αλλά και με τους άλλους πολιτισμούς. Σύμφωνα με το Σταλίκα 2005, η επιμέρους σκοπή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι να διαμορφώσει έτσι τους κατάλληλους αυριανούς πολίτες ώστε να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της πολυπολιτισμικότητας. Να αναπτύξει στα παιδιά που προέρχονται από μια διαφορετική κουλτούρα θετικά την αυτοεκτίμηση. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με τον νόμο 2413 του 1996, σε εφαρμογή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται ότι η πολυπολιτισμικότητα στην ελληνική κοινωνία είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες πάνω σε θέματα της εκπαίδευσης. Βάσει αυτού, ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Στη συνέχεια, μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης 1997-2000 και 2001-2004, θεσπίστηκαν ορισμένες δράσεις, οι οποίες στόχευαν στη βελτίωση των επιδόσεων παιδιών τσιγκάνων, μουσουλμάνων, αλλοδαπών και παλαινοστούντων, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών ένταξης του εκπαιδευτικού συστήματος μαθητών που προέρχονται από ομάδες πληθυσμών που απειλούνταν από εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση. Με το συγκεκριμένο νόμο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που είχε ως σκοπό τη μελέτη και την έρευνα θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επίσης με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προβλέπονταν η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Άλλη σημαντική φορής για την προάσπιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θεωρήθηκε πως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, η Μονάδα Επιμόρφωσης Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγής, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην προσπάθεια εξάλληψης του φαινομένου του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης και της αποκοινωνικοποίησης, μετά το 2000 έγινε μια έντονη προσπάθεια στο να ανανεωθούν και να εμπλωτιστούν τα σχολικά βιβλία με πολιτισμικά θέματα. Επίσης, έμφαση δόθηκε στο να μην δημιουργούνται μειονοτικά σχολεία. Συμβουλευτική. Η Αμερικάνικη Συμβουλευτική Εταιρεία ορίζει τη συμβουλευτική ως την τέχνη προσφοράς βοήθειας στους ανθρώπους. Είναι μια διαδικασία ατομική-ομαδική, κατά την οποία υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου ή των ατόμων και του συμβούλου στο οποίο προστρέχουν για να το βοηθήσει στη βελτίωση της προσωπικής τους κατάστασης, να ανακουφιστεί και να μπορεί να επιλύει μόνος του τα προβλήματα και να λαμβάνει αποφάσεις. Στόχος των συμβουλευτικών παρεμβάσεων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν καλύτερα σε όλους τους τομείς, να βελτιώσουν την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής τους υγείας, καθώς και να μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ατομικές, οικογενειακές και σχολικές τους ικανότητες. Διαπολιτισμική συμβουλευτική. Σύμφωνα με ερευνητές, η διαπολιτισμική συμβουλευτική είναι αναγκαία στα άτομα που κατάγονται από διαφορετικές πολιτισμικές κοινωνίες, διότι τα διαφορετικά πολιτισμικά ερεθίσματα που τους επηρεάζουν επιδρούν βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά, καθώς και στην οικονομική, επαγγελματική και πολιτική τους σύσταση. Βασικές αρχές στη διαπολιτισμική συμβουλευτική. Οι ερευνητές αναλύουν παρακάτω τρεις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διαπολιτισμική προσέγγιση και οι οποίες στηρίζουν στις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. Είναι η αρχή της πολιτισμικής ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο σύμβολος θα πρέπει να γνωρίζει τις αξίες, τα στερεότυπα, καθώς και τις προσωπικές προκαταλήψεις του συμβουλευόμενου, έτσι ώστε μπορεί να τις σχετίσει με τις ιδέες και τα πιστεύω του για τα επαγγελματικά θέματα. Επίσης, απαιτείται και ο ανάλογος σεβασμός στις αξίες του συμβουλευόμενου.
Η αρχή της ισορροπίας. Η ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών και συγκροώμενων πολιτισμικών απόψεων, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να επιλέονται προς όφελος κάποιες άποψης, καθήκον του Συμβούλου δεν είναι να κρίνει ποια άποψη είναι η καλύτερη, αλλά να δείχνει κατανόηση στις διαφορετικές απόψεις των συμβουλευμένων. Η αρχή της πολιτισμικής ενδυνάμωσης. Εδώ ο ρόλος του Συμβούλου είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες του πελάτη του που θα του βοηθήσουν να χειρίζεται τα κοινωνικά θέματα που θα προκύψουν στο νέο περιβάλλον μέσω της καθοδήγησης πάνω σε πρακτικά θέματα. Για παράδειγμα, να μπορεί ο συμβουλευόμενος να απευθύνεται σε υπηρεσίες ή να μπορεί να επιλύει προβλήματα σχετικά με τη σωματική του υγεία ή και άλλα ανάλογα θέματα. Διαπολιτισμική ικανότητα των συμβούλων. Ο Κλεφταράς μας δίνει παρακάτω τα τέσσερα στάδια από τα οποία πρέπει να περνάει η ανάπτυξη πολιτισμικής ταυτότητας του Συμβούλου σύμφωνα με το παρακάτω μοντέλο. Προέκθεση. Στο συγκεκριμένο στάδιο ο Σύμβουλος δεν έχει αναπτύξει ευαισθησία και γνώση στα πολιτισμικά θέματα με αποτέλεσμα η συμβουλευτική να μην είναι μια πολιτισμική διαδικασία. Κάνει προσπάθειες να δει τους συμβουλευόμενους ως ίδια άτομα, αλλά ασυνείδητα δεν μπορεί να ανοιχτεί την πολιτισμική διαφορετικότητα. Έκθεση. Εδώ οι σύμβουλοι, αφού έχουν ασχοληθεί με τα πολιτισμικά θέματα, αρχίζουν και να συνειδητοποιούν την πολιτισμική διαφορετικότητα. Αυτό τους δημιουργεί σύγχυση, γιατί δεν βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισης των συμβουλευμένων. Φανατισμός ή αμυντική στάση. Στο στάδιο αυτό οι σύμβουλοι είναι πλέον γνώστες, έχουν αναπτύξει συνείδηση των πολιτισμικών θεμάτων και δύναται να αναπτύξουν δύο διαφορετικές αντίθετες στάσεις. Ή θα επικρίνουν, αμυντική στάση, ή θα υποστηρίζουν έντονα την πολιτισμικότητα. Σύνθεση και ενσωμάτωση. Πλέον οι σύμβουλοι σε αυτή τη φάση έχουν αναπτύξει μια καλή πολιτισμική συνείδηση και είναι ενήμοροι για τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα, αλλά και των συμβουλευμένων. Για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των συμβούλων, πρωταρχικά θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ανάγκες της πολιτισμικής συνειδητοποίησης, να μπορούν να αντιληφθούν τις διαφορές και ομοιότητες των διάφορων κοινωνικών ομάδων, να κρίνουν τον βαθμό συνειδητοποίησης στα παρακάτω χαρακτηριστικά. Η ικανότητα επεξήγησης των έμεσων και άμεσων μορφών επικοινωνίας, ευαισθησία στα μη λεκτικά μηνύματα, ικανότητα αναγνώρισης και πολιτιστικών και γλωσσικών διαφοροποιήσεων, να ευαισθητοποιούνται στους μύθους και δοξασίες άλλων πολιτισμών, ενδιαφέρον για θέματα κοινωνικής πρόνοιας των ανθρώπων προέρχονται από άλλους πολιτισμούς, ικανότητα ευκρινής διατύπωσης των στοιχείων του πολιτισμού του ατόμου, να μπορούν να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών ομάδων, ικανότητα αναγνώρισης για το ποιο είναι το καλό από το κακό σε κάθε πολιτισμικό πλαίσιο. Συμπεράσματα. Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να αναλύσουμε μια βασική έννοια που αφορά την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα πλέον, αυτή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Κάναμε λόγο για το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμου που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς και την ανάγκη για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους σε θέματα εκπαίδευσης. Αναδείξαμε πλέον τη σημαντικότητα της συνεκπαίδευσης παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικές αφετηρίες, τη διερεύνηση των προγραμμάτων δασκαλίας με τρόπο που να αγκαλιάσουν τη θέση του κόσμου από διαφορετικές οπτικές γωνίες καθώς και τη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις αρχές της πολιτισμικής εκπαίδευσης σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών. Αναλύσαμε τις βασικές αρχές συμβουλευτικής και τον τρόπο με τον οποίο η διαπολιτισμική εκπαίδευση βρίσκει εφαρμογή μέσω αυτής στα σχολεία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ειδικότερη μνήμα δόθηκε στις δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας σύμβουλος διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με βασικότερη αυτής της πολιτισμικής ενσυναίσθησης, της αρχής της ισορροπίας και την αρχή της πολιτισμικής ενδυνάμωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.